Μάρτυρες μιας ιστορικής συνεδρίασης της Ελληνικής Βουλής έγιναν 20 μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Αλεξανδρούπολης. Οι μαθητές, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, επισκέφτηκαν το Κοινοβούλιο την ημέρα που έγινε η πρώτη προημερησία συζήτηση για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, καθώς επίσης και η πρώτη δημόσια διαφωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Μητσοτάκη, θα ήθελα να σας κάνω γνωστό στο σώμα ότι από άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου. 20 μαθητές και μαθήτριες και 5 συνοδοί και εκπαιδευτικοί και 10 γονείς από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. Η Βουλή σας χαιρετεί. Μπορεί βέβαια η συζήτηση στη Βουλή να ήταν ιδιαιτέρως κρίσιμη, πλην όμως οι μαθητές φαίνεται ότι χάρηκαν την επίσκεψή τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και την εμπειρία που αποκόμισαν. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται στα πρόσωπά τους, στις φωτογραφίες που ανάρτησαν στους λογαριασμούς τους στο Facebook οι βουλευτές του Εύρου Δημήτρης Ρίζος και Αναστάσιος Δημοσχάκης.